Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα spoiler για το Survivor All Star. Με συνοπτικές διαδικασίες μετά την αποχώρηση του αδύναμου κρίκου του Σπύρου Μαρτίκα, οι μαχητές καθάρισαν τους διάσημους και στις δύο ασυλίες της εβδομάδας. Δύο νίκες σε ισάριθμα αγωνίσματα, καθώς και πάλι θα έχουμε μειωμένο αριθμό σε σχέση με τον παραδοσιακό των τριών ασυλίων που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Δύο ήττες για τους διάσημους και τρεις υποψήφιους, με τα περιθώρια πλέον να στενεύουν εξαιρετικά επικίνδυνα για τους κόκκινους, αφού θα μείνουν με τέσσερις παίκτες μετά την αποχώρηση της Πέμπτης. Πρώτος υποψήφιος ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος είναι και ο χειρότερος παίκτης στους στίβους μάχης από τους 11 που παραμένουν στον Άγιο Δομήνικο. Δεύτερος υποψήφιος ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος είναι πλέον ο μόνος που κρατάει σε ένα ποσοστό το κομμάτι του reality μετά την αποχώρηση του Σπύρου Μαρτίκα. Τρίτη υποψήφια η Μελίνα Μεταξά, η οποία είναι πολύ ισχυρή με το δικό της κοινό από την Κύπρο. Ποιος είναι το φαβερί να αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα? Οι εκτιμήσεις μας κινούνται μεταξύ Βασάλου και Τάκη Καραγκούνια, με τις πιθανότητες, όσο και αν αυτό μπορεί να ακουστεί παράξενο, να είναι απολύτως μοιρασμένες. Εμείς ποντάρουμε υπέρ της αποχώρησης του Τάκη Καραγκούνια αυτή την εβδομάδα.